ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπέρον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωση ο Υιός του Θεού, Υιός της Παθαίνου γίνεται και Γαβρίλ τον ευαγγελίζεται ποιό και συναυτό τη Θεοτόκον βοήσομαι χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου μέγαν ευρωτών εν της κινδύνης σε υπέρμακο αυτοφόρετα έθνη τροκούμενο ο Σουλιέου καθήλε στην έπαση έντος τα δύο χαρίνα στον έστωρα ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεό νικέτευε σωθήνε τα ψυχάς ημών. Υπερνάθος στρατηγότα μητητήρια ως λυτρωθή των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσβάχητον εκ πανδύων με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζος η χέρι νύμφη ανήλθευτε. Ο Θεός ημών, τα σύμπαντα το Σοκράτη συνέχων και τη Θεία Σου και πανστενή βουλή κυβερνών, εκάστο έθνη τα σιδεία οροθεσία θέμενο, το δεύσευε σημων έθνο εξαιρέτω ευεργετή σα, η επιγνώση τη ει αληθεία. Αυτό χαρισάμενο και προσφό του αληθού, ημών θρησκεία καθοδηγή σα εξ αυτού δε μεγάλου τη Εκκλησία Πατέρα και διδασκάλου αναδείξα και ελεύθερον μεν αυτό, επί αιώνη διατηρή σα, τη θεία σου χάρητη. Δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον άφθης βίων αυτών εξαναστήσας. Αυτός Πανάγιε Δέσποτα, πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους ημών δε ίσης, επειδή επελευθερώσει και την παλιγενεσία αυτού εν το κάστρου τούτου, τας μεν ψυχάς των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος εν της ιερής ημών αγώς υπεσόντων, υπό των πολεμίων ανερεθέντων πατέρων και αδελφών ημών και μεταπαιώνος ή ευαρεστησάντων ανάπαυσον. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χορός μεγάλος γίνεται στην Κόρθο μες στο κάστρο. Γλεντάνε τα Ελληνόπουλα που πήραμε το κάστρο. Ο λαϊκός τραγουδητής τραγουδά την απελευθέρωση του Προκορίνθου από τον Οθωμανικό ζυγό. Εδεσιμότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα και εκπρόσωποι και Περιφερειακή Συμβουλή, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε Πολιτισμού του ΖΟΥ, κύριε Πρόεδρε και Τοπική Σύμβουλη της Αρχαίας Κορίνθου, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, Αστυνομική Διευθυντή, εκπρόσωποι της Σχολής Μηχανικού, Λιμενικού, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους. Φυσικά, δεν παραλείπω να ευχαριστήσω τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς υπερηχείς μας και βεβαίως όλους τους πολιτιστικούς λόγους που τιμούν σήμερα την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος. Το κάστρο λοιπόν του Αγροκορίνθου, το μεγαλύτερο του Μωριά, λειτουργήσε από την αρχαιότητα όσο επιβλέπουν την Πελοπόννησο οφθαλμός. Ευχαριστώ. Η θέα από τον Αγροκόρινθο κόβει την ανάσα. Από εδώ αγναντεύει όλη την Κορυθιακή Γη μέχρι τα όρια της Αργολίδος και απέναντι στη Ρέα Ελλάδα. 26 Οκτωβρίου 1823 ο Αγροκόρινθος από την Άση οριστικά τον τουρκικό ζυγό και είναι η δεύτερη φορά που απελευθερώνεται.
Το άστρο της Ελλάδος, κατά τον αρχαίο ιστορικό, είναι και πάλι ελεύθερο. Το άστρο της Ανατολής, κάτω τους Οθωμανούς, παραμένει έκτοτε περήφανο προπύργιο ελευθερίας και εθνικής υπερηφάνειας. Ο Δήμος Κορινθίων τιμά το σημαντικό αυτό γεγονός με διήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν εχθές και κορυφώνονται σήμερα, τόσο εδώ, όσο και στο φορτισμένο με ιστορικές μνήμες χώρο της Παλαιάς Κορίνθου, κάτω. Ευελπιστούμε ώστε αυτές οι εκδηλώσεις να αποτελέσουν θεσμό για τα πολιτιστικά δρόμενα όχι μόνο του Δήμου, αλλά ολόκληρης της Κορινθίας και βεβαίως της περιφέρειας Πελοποννήσου. Να αποκτήσει 26 Οκτωβρίου του 1823 τη θέση της δίπλα στις αντίστοιχες επαιτειακές ημερομηνίες των άλλων πόλεων της Πελοποννήσου, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδος. Κατά Στεφάνου, από τον βουλευτή Κορινθίας, κύριο Κόλια, εκ μέρους του Βουλής. Μπράβο! Μέρος της Περιφέρειας του Κορινθίου, κύριος Γιουλής Αναστάσεως. Μέρος του Δήμου Κορινθίων, ο Δήμαρχος κύριος Νανόπουλος Βασιλείος. Εκ μέρους του Δήμου πάλι, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Σπύρος Ζαχαριάς. Μέρους του Επιμελητήου Κορίνθου, ο κύριος Πιτσάκης Παναγιώτης. Εκ μέρους της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, κύριος Παπαγιάννου Κωνσταντίνος. Γέροντα η ευχή. Εκ μέρους της Σχολής Μηχανικούς. Εκ μέρους της Συμβουλής Ελληνικής κύριος Ψυχογιός. Μέρος του Λιμενικού. Εκ μέρους της αστυνομίας. Μέρος πυροσβεστικής. Εκ μέρους του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου. Τώρα εσείς, έλε, έρχεται, χειροκροτήστε, ρε, χειροκροτήστε. Δώστε, δώστε πόνο. Ενός λεπτού σιγή.
Πολιτικός ύμνος. Με αυτό θέλω να καλέσω τον Δήμαρχο του Κορινθίων, τον Ανώπουλο Βασίλειο, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Δεσιμότατοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, εδώ, στον Ακροκόρινθο, χρυσές σελίδες δόξας, ηρωισμού και αυτοθυσίας γράφτηκαν. Και είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε εκείνους τους Έλληνες που αγωνίστηκαν στην Επανάσταση του 1821, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Η απελευθέρωση του κάστρου του Ακροκορίνθου αποτέλεσε σύμβολο του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Τους έδωσε ελπίδα, προοπτική και περηφάνεια να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον Τούρκο, ο οποίος είχε υπέρτερες δυνάμεις, είχε όλα τα μέσα για να τους αντιμετωπίσει. Και εδώ, με τον αγώνα τους, οι Έλληνες κατάφεραν να εμπνεύσουν, να απελευθερώσουν την Ελλάδα και να είμαστε σήμερα εμείς εδώ για να συνεχίσουμε, να τους τιμούμε και να τους δίνουμε την υπόσχεση ότι εμείς θα φροντίσουμε να τους τιμούμε και να είμαστε άξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων. Ο Δήμος Κορινθίων από φέτος καθιερώνει να γιορτάζουμε αυτή την ημέρα και άλλες δύο σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα στο Δήμο μας. Την ανακήρυξη της Κορίνθου σαν πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης επαναστατημένης Ελλάδας, και αυτό θα γίνει τον Ιανουάριο, και επίσης την μάχη που έγινε στα Δερβενάκια και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός, να τιμήσουμε τους αγωνιστές και να συνεχίσουμε εκείνο το οποίο παραλάβαμε από εκείνους, τιμώντας τους αγώνες, τη θυσία τους και την παρακαταθήκη που μας άφησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας, την κυρία Χριστιάνα Δελιμάρου, φιλόλογο λαογράφο, για το ιστορικό της ημέρας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι. Το κάστρο του Ακροκορίνθου, το παλιότερο και μεγαλύτερο της Πελοποννήσου από την αρχαιότητα μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μακραίων ιστορία της Κορίνθου. Η θέση του είναι στρατηγική, αφού ελέγχει όλη την περιοχή της Κορίνθου και το πέρασμα από τη Στερεά στο Μοριά. Όλοι όσοι διαδοχικά κατακτούσαν την Πελοπόννησο, Βυζαντινοί, Ενετοί, Φράγκοι και Τούρκοι, γνώριζαν ότι τα κάστρα που την περιέβαλαν ήταν ζωτική σημασία για τον έλεγχό της. Το Μάρτιο του 1821, παρά τις διαφωνίες των ντόπιων προκρήτων, ξεκίνησε και στην Κορινθία η εξέγερση. Στις 27 Μαρτίου άρχισε η πρώτη πολιορκία των Τούρκων του Ακροκορίνθου, χωρίς όμως επιτυχία, μετά την πίεση που δέχτηκαν οι επαναστάτες από τον Τούρκο Σερασκέρι και Χαγιάμπεϊ. Λίγες μέρες αργότερα, το Μάη, ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία. 9 σχεδόν μήνες πολιορκούσαν οι Έλληνες στο κάστρο, ενώ συμπεριφέρονταν με εξαιρετικό τρόπο στον εχμάλωτό τους πανίσχυρο και πάμπλουτο διοικητή Καμίλ Μπέι, με την ελπίδα της παράδοσης του φρουρίου και της αποκάλυψης της ψώνας των αμύθιτων θησαυρών του.
Η απόφαση όμως του Κιαμίλ να μην υποκύψει στις ελληνικές φοβέρες και πιέσεις ανάγκαζε τους πολιορκημένους Τουρκαλβανούς, παρά την πείνα και τις αρρώστιες, να υπομένουν. Από την άλλη, η προσπάθεια πολιτικής αποδυνάμωσης των στρατιωτικών, κυρίως του Κολοκοτρώνη και του Υψηλάντη, από τη συνέλευση της Επιδαύρου, δημιουργούσε εμπόδια στη διαπραγμάτευση. Τελικά, ο Κολοκοτρώνης κατάφερε μετά από συμφωνία την πρώτη παράδοση του Ακροκορίνθου στις 14 Ιανουαρίου 1822 και όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του, ήταν εκείνος που έβαλε τη σημαία πάνω στο κάστρο. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή που υπήρξε αποφασιστική σημασίας για την επικράτηση και σταθεροποίηση της Επανάστασης, αμαυρώθηκε από τα οικονομικά έκτροπα και την παραβίαση της συμφωνίας, αφού πρώτα σκόπιμα είχε απομακρυνθεί από την Κόρινθο ο Κολοκοτρώνης. Και φυσικά, επειδή η κυβέρνηση δεν ήθελε να αφήσει τον Ακροκόρινθο στα χέρια των στρατιωτικών, το Μάιο του 1822 τοποθέτησε στον τεράστιο αυτό χώρο μια μικρή φρουρά με φρούραρχο έναν ακατάλληλο και ολότελα απόλεμο άνθρωπο, τον Λόγιο Ιάκωβο Θεοδωρίδη, που αυτό αποκαλέστηκε Αχιλλέας. Το καλοκαίρι του 1822 κατεβαίνει ο Δράμαλης με έναν πολυάριθμο για την εποχή στρατό, εφοδιασμένο με ζώα και πυροβόλα, για να συντρίψει την καρδιά της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Στις 6 Ιουλίου 1822 η τεράστια στρατιά του φτάνει στην Κόρινθο χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση. Πρώτος στόχος του, η κατάληψη του Ακροκορίνθου. Η κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου, που αποτελείται από φαναριώτες, πρόκριτους και μεγαλοκαραβοκυραίους, αντί να οργανώσει την άμυνα της Επανάστασης, πανικοβάλλεται και καταφεύγει για να σωθεί στα Ιδραίικα πλοία. Γράφει χαρακτηριστικά ο Μακρυγιάννης τα απομνημονεύματά του. «Εβάλετε και νέων αρχηγών στο φρούριο της Κόρθος. Αχιλλέα τον έλεγαν, λογιότατο. Και ακούγοντας το όνομα Αχιλλέα, παντυχαίνεται ότι είναι εκείνος ο περίφημος Αχιλλέας. Και πολέμαγε το όνομα τους Τούρκους. Δεν πολεμάγει το όνομα ποτέ. Πολεμάγει η αντρία, ο πατριωτισμός, η αρετή. Όταν είδε τους Τούρκους του Δράμαλη, άφησε το κάστρο απολέμιστο και έφυγε». Έτσι, στις 8 Ιουλίου 1822, ο Ακροκόρινθος περνάει ξανά στους Τούρκους. Το 1823 ξεκίνησε ευνοϊκά για την Ελληνική Επανάσταση, μετά τις σημαντικές νίκες του 1822, κυρίως στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, η κατάσταση είχε και σοβαρές δυσκολίες, τόσο από την έλλειψη χρημάτων, όσο και από τη φανερή πια εκδήλωση και διαμάχη των πολιτικών τάσεων. Οι άρχοντες, οι αριστοκρατικοί, οι ολιγαρχικοί, όπως τους συναντάμε στα απομνημονεύματα των αγωνιστών, είχαν μεγάλες περιουσίες, φοβούνταν τη δύναμη που χάριζαν οι νίκες στους καπεταναίους, υπονόμευαν την αναγνώρισή τους από το λαό, κυρίως του Κολοκοτρώνη, και θεωρούσαν αυτονόητο να ασκούν αυτή την εξουσία. Από την άλλη, οι κλεφτοκαπεταναίοι, οι στρατιωτικοί, οι δημοκρατικοί, απέκτησαν κύρος και ισχύ με τα κατορθώματά τους και επιζητούσαν την εξουσία. Και ο λαός, γράφει ο Φωτάκος, μοιράστηκε. Και οι μεν έλεγαν ότι οι άρχοντες μας εδιοίκησαν τόσο καιρό και δια τούτο αυτοί γνωρίζουν περισσότερο από τους αγραμμάτους κλέφτας να διοικήσουν τα πράγματα. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι δια να σκοτωθούν οι Τούρκοι είναι ανάγκη να είναι αρχηγοί των όπλων οι κλεφτοκαπεταναίοι, διότι αυτοί γνωρίζουν να πολεμούν. Η κατάσταση οξύνθηκε στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση από τις 29 Μαρτίου στις 18 Απριλίου του 1823. Ουσιαστικά η συμμετοχή στη μια ή την άλλη παράταξη δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη και ανάλογα με τα συμφέροντα υπήρχαν συμμαχίες και προσχωρήσεις. Άλλωστε και η τελική εκλογή των προεδρίων του βουλευτικού και του εκτελεστικού ήταν περισσότερο αποτέλεσμα συναλλαγής και πολιτικών σκοπιμοτήτων.
μια τέτοια πολιτική σκοπιμότητα εξυπηρετούσε και η εκ των υστέρων εξαναγκαστική τοποθέτηση του Κολοκοτρώνη ως αντιπροέδρου του εκτελεστικού από το φόβο μήπως η παράταξή του ανατρέψει τη διοίκηση ως παράνομη. Και τελικά είναι σε όλους μας γνωστό ότι η τακτική και οι αντιθέσεις των δύο πλευρών οδήγησαν στις αρχές του 24 σε δύο διοικήσεις και σε εμφύλιο πόλεμο. Την ίδια αυτή περίοδο, ο Ακροκόρινθος συνέχιζε να βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι ανεφοδιάζονταν με πλοία που έφταναν από την Πάτρα. Ωστόσο, στις αρχές του 1823 ξεκίνησε η τρίτη πολιορκία του κάστρου, στο οποίο βρίσκονταν περίπου 400 Τουρκαλβανοί με αρχηγό τον Αλβανό Αβδουλάχ Μπέι. Μετά από τη συνέλευση του άστρους, η πολιορκία ανατίθεται στον Ιωάννη Νοταρά, που ορίστηκε και αρχηγός της επαρχίας Κορίνθου. Τον Ιούνιο του 1823, η πολιορκία έγινε στενότερη με την ενίσχυση του έμπειρου Στάικου Σταϊκόπουλου. Ο παλαιόπατρόν Γερμανός τονίζει ότι οι πολιορκημένοι, αν δεν εφοδιάζονταν, θα λιμοκτονούσαν και περιγράφει σκηνές από την πολιορκία. Γράφει ότι οι Έλληνες είχαν στρατοπεδεύσει στους πρόποδες των γύρω λόφων και δεν τους άφηναν να κατέβουν στα χωριά, ενώ η πεδιάδα της Κορίνθου ήταν ακαλλιέργητη και κατάξερη, ώστε μηδέν χόρτων ευρίσκετο εις αυτάρκειαν δια τα άλογά τους. Οι συνθήκες είχαν δυσκολέψει πολύ για τους πολιορκημένους, γι' αυτό, όπως αναφέρει ο Σπυρίδων Τρικούπης, αρχομένου του Ιουλίου, η κυβέρνηση μαθούσα ότι πολλά τροφοφόρα πλοία έφθαναν εις προμήθεια του Ακροκορίνθου, προσαπέστειλε εις Κόρινθον προς ματέωση του σχεδίου τούτου 450 στρατιώτας υπό των γενναίων Κολοκοτρώνη, το Χελιώτη και το Χατζηγιάννη, Ήτινες κατέλαβαν τα σεν το παραθαλασσίο αποθήκας, δηλαδή στο λιμάνι του Λεχαίου, και οχυρώθηκαν εις εμπόδιον της αποβιβάσεως των τροφών. Και πράγματι, όταν στις 11 Ιουλίου έφτασαν τα τουρκικά πλοία, εμποδίστηκε η απόβασή τους, ενώ ταυτόχρονα αποκρούστηκαν οι Τουρκαλβανοί που προσπάθησαν να βγουν από το κάστρο. Από τη στιγμή λοιπόν που τα πλοία ανεφοδιασμού έφυγαν, η κατάσταση μέσα στο φρούριο γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Εν τέλει, ένας Τούρκος αξιωματούχος, ο Χαλίλ Αγάς, συναντήθηκε με τον Σταϊκόπουλο για την παράδοση του κάστρου, με κύριο αίτημα να διαπραγματευθούν με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, επειδή του είχαν εμπιστοσύνη ότι θα τηρούσε τη συμφωνία. Γράφει ο Φωτάκος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη. Επειδή δε, κατά τα Σαρχάς Οκτωβρίου 1823, ο Αβδουλάμπεης ο Φρούραρχος παρήγγειλε στους πολιορκητάς ότι αν έρθει ο Κολοκοτρώνης παραδίδει το Φρούριον, ευρισκόμενος αυτός εις τον Ναύπλιον, εστάλει από την κυβέρνηση στην Κόρινθο και αμέσως καθώς έφτασε, τη 19η Οκτωβρίου, παρεδόθη δευτέραν φοράν εις τον Κολοκοτρώνην η Κόρινθος. 300 Τουρκαλβανοί και 60 γυναίκες άφησαν το κάστρο στις 26 Οκτωβρίου με τη συμφωνία να αναχωρήσουν με τον οπλισμό τους για τη Θεσσαλονίκη με πλοία από το Καλαμάκι. Την προστασία τους μέχρι την επιβίβαση ανέλαβε ο Νικηταράς. Έτσι απομακρύνονται και τα τελευταία υπολείμματα της στρατιάς του Δράμαλη, αφού είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 22 η καταστροφή της στα Δερβενάκια και τον Ιανουάριο του 23 στα Μαύρα Λιθάρια. Φρούραρχος του Ακροκορίνθου μετά την οριστική του απελευθέρωση ορίστηκε ο Ιωάννης Νοταράς μαζί με τον καπετάν Γιωργάκη Χελιώτη. Και ο λαός μας τραγούδησε τη δόξα και την έγκλη του γέρου μετά από αυτή την ιστορική επιτυχία. Του Λεωνίδα το σπαθί Κολοκοτρώνη στο φορεί. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τιμάμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 κάτω από τη σκιά αυτού του βράχου που έχει ποτιστεί με το αίμα των αγωνιστών προγόνων μας
και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα επιμέρους γεγονότα του αγώνα, όπως η απελευθέρωση του Ακροκορίνθου, οδήγησαν βήμα-βήμα στην ανεξαρτησία της πατρίδας μας με θυσίες και ηρωισμούς, με στερήσεις, με ανταγωνισμούς και διαμάχες. Και μέσα από τη μελέτη της ιστορίας, κρατάμε την απόφαση ενός μικρού λαού να παλέψει με έναν ασύγκριτα ισχυρότερο δυνάστη για να ζήσει ελεύθερος, αλλά και τα εμπόδια που ορθώνονταν συνεχώς από τον εμφύλιο σφαραγμό, τις προσωπικές φιλοδοξίες και την απληστία που απείλησαν αλλά δεν απομάκρυναν από την αίσια έκβαση της ελληνικής επανάστασης. Σας ευχαριστώ. Η αναπαράσταση της παραδόσεως του Ακροκορίνθου από τους Καλβανούς στους Έλληνες αποδίδεται από το Θεατρικό και Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου Βελερεφών. Το κείμενο και οι διάλογοι στηρίχθηκαν στο μυθιστόρημα του κυρίου συγγραφέα του κυρίου Γιάννη Μπάρτζη, «Φεύγω ξένη» και σε ιστορικές πηγές. Στη συνέχεια θα μας χορέψουν το Περιφερειακό Τμήμα Κουτσοποδίου του Λυκείου των Ελληνίδων Άργους, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου Απόλλων, η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου και ο Χορευτικός Όμιλος Κορινθίας. Στην εκδήλωση μας τιμά με την ορχήστραση και πλαισιώνει ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Λάλαζας, στο κλαρίνο ο Θοδωρής Στασούλας, στο βιολί ο Αθανασιάς Βασίλης, στο λαούτο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και στα κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος. Καλή θείας. Ακροκόρυφος. Δράχη, τι είχε ώρα, πώς να κατακτηθεί αυτός ο τόπος. Το φυλάνε τα στοιχεία της φύσης καλύτερα από τους ανθρώπους. Τον είχαμε πάρει και νωρίτερα στα χέρια μας τον Ακροκόρυφο. Από το Γενάρη του 22. Τότε όμως δεν βρεθήκαμε έτοιμα στους προκειμένους. Ούτε ωφελήθηκε ο αγώνας από τα λάθη. Οι πολιτικάτιδες είχαν φροντίσει και τον είχαν διώξει τον καιρό του Μοριά του Βόρεια. Τον είχαν στείλει τάχα για ανάγκες του πολέμου στην Πάτρα. Η επιτυχία μας αμαυρώθηκε από την αφυραγωγία, την αρπαγή του πλούτου που βρέθηκε μέσα στο κάστρο. Η διαταξία των λαφύρων ακολούθησε η καταράχωση συμφωνία. Η συμφωνία εκείνη προέβλεπε προστασία των αμάχων. Από τους 600 που παραδόθηκαν, κανείς δεν έζησε. Κατά τη μεταφορά τους στο λιμάνι του Καλαμακίου για να φύγουν σε ασφαλή τουρκική εδάφη, τους επιτέθηκαν άτακτα. Τους λίστευσαν, τους σκότωσαν και όσοι κατάφεραν τελικά να επιβιβαστούν στα πλοία, έπεσαν στην τρικυμία. Την ίδια περίοδο, η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου όρισε την Κόρυφο ως προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος. Στα τέλη του Μαΐου του 22, όταν άρχισε ήδη η Λυκόνια να μας καταλαμβάνει, η φήμη της κατόδου της στρατιάς του Δράμαλη παρέλυσε κάθε πολεμική αντίδραση. Ο ανάξιος τότε φρούραρχος Ιάκωβος Θεοδωρίδης το έσπασε με τους άντρες και παράτησε τον Ακροκόρυφο απολέμητο στα χέρια του Δράμαλη. Σαν όμως νικητές ξακίσαμε το δράμα και στα Δερβενάκια, αυτός ήρθε και τρύπωσε όλη την τροπή μέσα στο κάστρο. Και αρχίσαμε την πολιορκία. Ο Κολοκοτρώνης του είχε βάλει σκοπό. Και νύχτα μέρα πιάσαμε τα γύρω υψώματα, πιάσαμε όλα τα περάσματα και κόψαμε από παντού τις δυνατότητες να το αποσταλεί η βοήθεια. Ξακίσαμε όποιος τολμούσε να βγουν έξω για να ζήτησε τους προφείς. Και μέσα τους ξεπάστρευε όλους η πείνα και η αρρώστια. Από τους πρώτους χάθηκε ο Δράμαλης Μεραζωμένος. Εκεί, μέσα στα βράχια τον ερέθασαν. Και σαν δόθηκε λόγος για συνθηκολόγηση, συναντήθηκαν ο Αβδουλάχ Μπέης και ο Χαλίλ Αγκάς με τους Έλληνες εκπροσώπους.
από το εκτελεστικό, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς, και από το βουλευτικό, οι Κορίνθοι Νίκος Λουμάνης και Σωτήρης Νοταράς. Με αυτούς θα γινόταν οι διαπραγματεύσεις. Με αυτούς είχαν δεχτεί να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Όλοι ξέραν ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν Βεσσαλής και κράταγε τον λόγο. Θοδωρή Κολοκοτρώνη, θα φύγουμε από το κάστρο μόνο να συμφωνήσετε να πάρουμε μαζί μας τα άρματα και τα πράγματα. Και δεν μου λες, ρε Γαλήλη, για πού το έχετε να πάτε. Ρίμιτσι, ο Βέρνη με Πάτρα, ο Βέρνη δεν είναι ο Τζιτούν, πασάει ο Σόχμα. Στην Πάτρα μπορεί να περάσουμε και απέναντι στο Μεσολόγιο, ίσως πάμε στο Ζητούνι. Άκου, Γαλήλη, εσύ και ο αφέντης ο Αμπουλάς. Από το κάστρο της Φόρκος θα φύγετε χωρίς τα όρματά σας και θα τραβήξετε για την πιο μακρινή γωνία της Ανατολής. Και όχι μόνο τούτο, με δικούς σας παράδες θα πληρώσουν το ταξίδι αυτό. Ο Κολοκοτρώνης σας είπε να παραδώσετε τα όπλα και τα κτηριά του κάστρου και θα φύγετε χωρίς να σας πειράξει κανένας. Με δικά σας όπλα και δικά σας έξοδα. Ο Κολοκοτρώνης έχει μέσα στα λόγια του. Κολοκοτρώνη, και εσείς οι άλλοι, μας ζητάτε πράγματα ανυπόρετα. Σε όλη την όργα μας, ο Ρεδίδωνα. Ο Αμπλάκ δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνώ. Είναι πολλά αυτά που ζητάτε. Άντε να πούμε καλή, ο Σόφλου και ο Μπούνιου. Ο Μπούνιου είναι ο Αμπέρνιος Σόφλου. Οι συμφωνίες για την παράβαση καθυστερούσαν για μέρες και δεν κατέληγαν σε μια απόφαση. Ο Αβδουλάς ζητούσε να τους πάμε με καράβια ουδέτερα, στο Μεσολόγιο ή στην Πάτρα ή στο Ζητούνι στην χειρότερη περιοχή. Όχι μακρύτερα. Ο Κολοκοτρώνης αντιδιόταν. Φοβόταν πως όλοι αυτοί οι άντρες θα πηγαίναν και θα ενίσχυαν τις ουδές των Τούρκων που αντιστεκόταν σε εκείνα τα μέρη. Ύστερα δεν άρεσε στους Έλληνες η ιδέα να επιτρέψουν στους Τούρκους να φύγουν με τα άρματα στα χέρια. Ούτε για τον άβλα των ποιών συμφωνούσαν. Αρνιόταν να πληρώσουν οι ίδιοι τα μεταφορικά τους. Ήταν να τα πληρώσουμε εμείς και το ποσό ήταν αρκετά βαρύ. Χάνονται ο ένας πίσω από τον άλλον. Τα ζώα ψωθούν. Γκάζι, γκάζι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Οι Έλληνες ξέκαναν πολλούς από εμάς. Πήραν και πολλά ερένια. Απ' τη Ράχανη και τον Λόγο στον κάμπο κανείς δεν μπορεί να πέρασει. Τα ζητήσαμε από την Πάτρα και δεν είδαμε φωνή. Κανείς δεν έστειλε τίποτα, καμία βοήθεια. Λες και ο Θεός, λες και ο Αλλάχ μας παράτησε. Δεν έχουμε τύχη. Όχι, ποτέ. Ποτέ το γιόρδε στα χέρια των Γιαούριδων. Το άστρο της Ανατολής θα μείνει στα χέρια των Τούρκων. Σε μας το δώσω, αλλά σε μας θα μείνει. Ούσο πηγιάφουν κάστρο, γιατί αλλιώς θα πάσουμε χειρότερα από ό,τι πάσαμε τις άλλες δύο φορές. Να δώσουμε το κάστρο. Για κοίτα, όλοι αυτοί περιμένουν, τι καρτερούν, το κάστρο καρτερούν, δικό τους είναι. Άντε να τελειώνουμε. Μπίσε για μπίσε. Ας συμφωνήσουμε με τον Κολοκοτρώνη. Είναι Μεσσαλής. Άμα μπει αυτό στη μέση, κανένας δεν θα μας πειράξει. Πάμε σιγά σιγά. Έτσι έγιναν οι ανάλογοι συμβιβασμοί. Μπήκε και λίγο το αρβανίτικο φιλότιμο στη μέση. Τα βρήκαν ο Κολοκοτρώνης και ο Αβδουλάκ και υπογράφηκε η συνθήκη της παράδοσης. Έλεγε εκείνη η συνθήκη. Οι Τούρκοι, όσοι ευρέθησαν εις το κάστρο της Κόρδος, βιασμένοι από την έλλειψη τροφής και από την πείνα και απελπισμένοι αναγκάζονται να παραδώσουν το άνοθε κάστρο εις την εξουσία της ελληνικής διοικήσεως. Δια τούτο, οι άνοθοι και οι πληρεξούσιοι της ελληνικής διοικήσεως ομούες συμφώνησαν ως ακολούθως. Η ελληνική διοίκηση υπόσχεται εις αυτούς να φυλάτει τη ζωή και την τιμή όλων των Τούρκων και να τους στείλει σίγουρα με καράβι εις Θεσσαλονίκη. Δεύτερον,
Οι Τούρκοι υπόσχονται να αφήσουν το κάστρο με όλα τους τα πράγματα και τους παράδες εξώ από τα χωρέματά τους και να έβγουν με τα άρματά τους. Να δώσουν ρεέμια και να πάρουν ρεέμια δια τη σιγουριά τους. Και βγαίνοντες να ψαχτούν. Και όποιος πιαστεί ότι έκρυψε τίποτε, να παιδεύεται, χωρίς να διαφετεύεται από τους άλλους. Τα ρεέμια να αλλαχτούν όταν οι Τούρκοι εμβακαριστούν στα καράβια. Τρίτον, ο ναύλος των καραβιών και ο ζαερές του δρόμου είναι εις βάρος της ελληνικής διοικήσεως. Τέταρτον, όσοι χριστιανοί βρεθούν στο κάστρο, είτε άνδρες είτε γυναίκες, να είναι ελεύθεροι. Δια το βέβαιο της συμφωνίας αυτής έγιναν δύο όμοια και υπογράφονται από τα δύο συμφωνούντα μέρη, για να λάβει κάθε μέρος από ελ και δι' να έχουν κύρος και ισχύ επιπαντή κριτηρίο δικαιοσύνης. Εν Κορίνθο, την 19η Οκτωβρίου 1823. Αν και υπογράφηκε η συνθήκη στις 19 Οκτωβρίου του 1823, η αποχώρηση από το κάστρο έγινε μια εβδομάδα αργότερα. Έπρεπε πρώτα να μπει η Επιτροπή μέσα, να απογράψει όλα όσα θα αφήνανε πίσω οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Πολεμοφόδια, κανόνια, κοσμήματα, ρούχα, έπιπλα, χρήματα. Στο Ταμείο του Φρουραρχείου καταμετρήθηκαν 120.000 γρόσια. Μεταφέρθηκαν όλα στο Δημόσιο Ταμείο. Τώρα ήταν μπροστά ο Κολοκοτρώνης. Δεν γινότανε αρπαγή και απάτη όπως έγινε το 22. Η απελευθέρωση της Ακροκορίνθου έγινε ακριβώς την 26η Οκτωβρίου 1823, τη μέρα που γιορτάζουμε τον Άι Δημήτρη. Οι Τουρκαλβανοί, γυναίκες, άντρες, πήραν το Καλτερίμι ως την πρώτη πύλη και ύστερα όλοι στη σειρά προς την έξοδο. Μπροστά οι αξιωματικοί με τα όπλα τους και πίσω πουλούκι φοβισμένα γυναικόπαιδα. Ο Αβδουλάχ Μπέης και ο Χαλίλ Πασάς παρέδωσαν συμβολικά τα όπλα τους στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Έσκυψαν, τα άφησαν στα πόδια του και μετά του έδωσαν τα κλειδιά του κάστρου. Λαός συγκεντρωμένος, πολλής, δεξιά και αριστερά, ξέσπασε σε ζητοκραυγές. Дос Колокотрони, вы сипре во мне муабет де фама ты тяпом то красно, то кастро. То кастро аники и сусемине. И мы не некуме, ну куке ми фат, просипре, ну куке ми, не некуме камия тихи. Архи на кратисете то логосос. Бесалисите, скепсе то кала, на симфонисуме на тельонуме. Να παραδώσουμε τα όπλα. Η συμφωνία θα τηρηθεί κατά γράμμα. Όπως είπαμε, έτσι και θα γίνουν. Εγώ και ο Νικήτας θα σας πάμε στο Καλαμάκι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Από εκεί θα παρκάρετε με το πλοίο για τη Θεσσαλονίκη. Και τους παράδες για τη μεταφορά σας θα τις πληρώσουμε εμείς. Ποιο μου μοίρα. Δεν είχε. Δεν αφήσει κάτι, το φιλιάκι το, δεν έχει όπλο. Yeah.
χαλάρι σας. Δικό σας είναι. Πηγαίνετε τους μέχρι το Καλαμάκι. Ξεκινήστε και έρχομαι κι εγώ. Να μην τους πειράξει κανεί τον δρόμο. Μπροστά με χάρη στους δερβενοχωρίτες, στους περαχωρίτες, στους οπικίτες. Στα παλικάρια από την Τριπολιτσά, τα Καλάβρητα και τα νησιά. Και σε όλους εκείνους που βοήθησαν στον αγώνα να διώξουμε τη Τουρκία από τον τόπο μας. Επάνε Έλληνες! Επάστε Έλληνες! Όλα σε όμως είχε κάνει και στην πρώτη πολιορκία ο Κολοκοτρώνης. Όρμησαν τα παλικάρια με αναλλαγμούς να καταλάβουν ένα άδειο φρούριο. Το κάστρο ήταν πια δικό μας, ελεύθερο. Κι όσο οι Τούρκοι βάβησαν την κατηφόρα προς την πόλη, άρχισαν να σειραίουν προς το κάστρο σοφικίτες και περαχωρίτες, σπρώχνοντας πουλάρια φορτωμένα με ρετσίνι και κρασί. Από πίσω και ο Μητροπολίτης Κύριλλος, με το δεσπότη Δαμαλών Ιωνά, γιάκους και ψαλτάδες να υπνολογήσουν το Θεό. Ακολουθούσαν καπετανέοι, άρχοντες και απλός λαός που πανηγύριζαν την νίκη και τη λευτεριά. Κάποιοι τσοπάνιδες έφερναν με γιουχαίσματα ένα κοπάδι αρνοκάτσικα. Ήταν φανερό ότι θα ακολουθούσε γλέντια. Η λευτεριά είναι πανηγύρι. Θέλει σφαχτά, θέλει σούβλες, θέλει χορό, θέλει τραγούδι, τύπιζες, γιορτή, γιορτή. Και όπως είχε υποσχεθεί ο γέρος του Μοριά, έτσι και έκανε. Πήγε να προλάβει τους Τουρκαλβανούς που έφευγαν. Τους συνόδευσαν με ασφάλεια μέχρι τη θάλασσα έξω από το Καλαμάκι. Εκεί τους περίμεναν καράβια και τους συνόδευσαν και τους πήγαν Θεσσαλονίκη. Από μακριά ο Ακροκόρυθος τους κουνούσε το ματήλι με κανονιές, φωταγωγίες και μουσικές. Το κάστρο της Ακροκορύνθου, το κάστρο της Ανατολής, ανέστενε επιτέλους ελληνικό και ελεύθερο. Thank you.
Yeah.
κι αν μην θέλεις ο δόλιος φωνάξε, παιδιά μου φωνάξε. Κι αν μην θέλεις φωνά συντηρητικά, αν κανένας πουθένα το δόλιο πουθένα.
μέσα. Βγάνει τούφε τούφε εστά μαλλιά. Σας ευχαριστώ.